βλέπω, λέω να πάω μέσα. Δεν έχει χώρο πια. Μην ανησυχείς. Και τους τρεις επόμενους μήνες θα σε έξω και στο στούντιο. Θα σου πω μια ιστορία που μόνο θα την καταλάβεις. Λοιπόν, και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι πλάκα. Ξέρετε τώρα όλοι, θα ξέρεις εσύ γιατί συζητιέται αυτές τις μέρες η Μαλαισία. Λόγω του Λιάπη. Αν νόμιζα η Μαλαισίνα της Μιμή Τενίση. Όχι η Μαλαισία, με τις λαστές πινακίδες και τα λοιπά. Πώς το λένε, είναι πραγματικότητα, δεν θέλω κάτι να με επιβεβαιώσει, πραγματικός χορός της Μαλαισίας παραδοσιακός, έψαξα και το βρήκα. Πώς? Μελάκα Φαπαρέιρα. Μελάκα Φαπαρέιρα. Είναι πραγματικότητα, ναι, αν κάνω λάθος. Όχι. Μελάκα Φαπαρέιρα. Μελάκα. Ένας γρήγορος. Διαβάζετε μελάκα. Θέλω με τη σωστή προφορά, Θέμο. Αφού που το είπαμε, που το είπαμε. Δεν κάνω πλάκα, δεν κάνω πλάκα. Αλέξη, εσύ είπες ο κοσμογυρισμένος και χτες είδα, όχι, πριν από λίγο που πήγες από το Μεξικό, όπως πέρασες στην Ινδονησία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το αλφα διαβάζεται σε ορισμένες γλώσσες για να ξέρουμε και τι είδε. Δηλαδή, λοιπόν, λέγεται μελάκα απαρέιρα. Ειλικρινά, χορός της Μαλαισίας, δημοφιλής χορός, πραγματικά ό,τι πρέπει. Μάλιστα. Παίζεται από κιθάρες και τύμπανα. Ένα θέλω να πω. Ο κύριος Γαβαλάς και η Αναστασία. Τι σχέση έχει με αυτό, όχι, μισό λεπτό θέλω να ξέρω γιατί υπάρχει ένας μελάκα που έχει πολύ πιο σημασία από τον Λακ που είμαι εγώ. Οπότε ας μιλήσουμε για τον μελάκα. Όχι, παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό στο dancing. Δεν στάζει αυτά, θα πούμε αύριο. Στο λατρέλα. Θα πω μόνο δύο πράγματα. Ναι. Λάκι, λάκι, λάκι.